Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις εξελίξεις από την ελληνική και ξένη δημοσιογραφία. Πρώτα όμως να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα σήμερα. Αλλαγές στα πανεπιστήμια, πριν μεταγραφής και στα μεσαία εισοδήματα. Στον αέρα και πάλι το εξάμεινο στο Πολυτεχνείο με τις νέες κινητοποιήσεις. Σε αύξηση του ορίου εισοδήματος που ισοδυναμεί με επέκταση του δικαίωματος μεταγραφής φοιτητών και στα μεσαία οικονομικά στρώματα, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια ώρα λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην χρειάζεται οι οικογένειες να συντηρούν παιδιά περισσότερα του ενός σπίτια για τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Ακριβώς κάτω διαβάζουμε για την νίκη της εθνικής μας χθες το βράδυ. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε επτασφράγιστο δοκάρι. Γράφουν σήμερα τα νέα. Η Ελλάδα και η ακτή Ελεφαντοστού ήρθαν 2-1. Επική πρόκριση και τώρα πάμε για Κώστα Ρίκα. Αριστερά διαβάζουμε για την έκθεση του ΑΣΑ, καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων ανισοτήτων, λέει η έκθεση. Παρακάτω συνεχίζουμε με την φοροδιαφυγή, καυτή φάκελη Θεοχάρη, στα χέρια περνούν πλέον της Κατερίνας Σαββαίδου. Και για τον μικροπολιτικό διαβάζουμε ο υφυπουργός και η πίτα του ΕΣΠΑ. Όλα αναλυτικά σήμερα στα νέα. Περνάμε στο Έθνος. Ολική επαναφορά με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, μισθή 2012 για τους δικαστικούς. Πληρωμή και όλων των αναδρομικών για τη διετία, πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα με τις νέες αποδοχές διαβάζουμε. Την ολική επαναφορά των αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε εκτέλεση των αποφάσεων του Μισθοδικείου. Η απόφαση αφορά δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ανατροπή λοιπόν από τη ΣΤΕ, επανέρχεται η διαιτησία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία από την χθεσινή νίκη της Εθνικής και την ιστορική πρόκληση της Ελλάδας. Ευλογημένη ομάδα την χαρακτηρίζει το Έθνος. Νίκη σε ατυχία και ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Ραντεβού στους 16 με την Κώστα Ρίκα. Και ακριβώς από κάτω περνάμε στα διεθνή. Μανιφέστο Ρέτζι για στροφή στην Ευρώπη. Δεν αρκεί να έχουμε ένα νόμισμα, χρειαζόμαστε κοινές αξίες στην Ευρώπη. Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυξιακές πολιτικές ζητά ο Ιταλός Πρωθυπουργός κύριος Ρέτζι. Προς εξαγορά διαβάζουμε δεξιά σφήνα ΟΤΕ για την Νόβα. Νέο τοπίο λοιπόν στις τηλεπικοινωνίες διαμορφώνει το ενδιαφέρον του ΟΤΕ για την Νόβα. Ενώ για την παιδεία διαβάζουμε παρακάτω, πηγαίνοντας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο του Σκανδάλου. Γράφει, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον το πάρτι κακοδιαχείρισης στο Αριστοτέλειο. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Κεντρική φωτογραφία είναι από τη χθεσινή νίκη της Εθνικής, ηρωική πρόκληση στο τελευταίο λεπτό. Η Ελλάδα γράφει ιστορία με την νίκη στο 2-1. Ένα 12-σέλιδο αφιέρωμα κάθε μέρα στο Μουντιάλ, περιλαμβάνει ο Ελεύθερος Τύπος. Συνεχίζουμε όμως παρακάτω με την επικαιρότητα. Ποιοι κερδίζουν τώρα, ποιοι το 2015 και ποιοι μπλοκάρονται. Νέοι μισθοί και επιδόματα με δικαστικές αποφάσεις. Πρώτον, αυξάνονται με τροπολογία οι αποδοχές των δικαστικών έως 36%. Δεύτερον, από τη νέα χρονιά η αποκατάσταση των υπολείπων ειδικών μισθολογίων θα γίνει. Τρίτον, το Υπουργείο Οικονομικών δικαιώνει μόνο όσους προσέφυγαν στο ΣΤΕ για μη φορολόγηση επιδομάτων. Και νέα απόφαση ΣΤΕ για Μνημόνιο 2, συνταγματικές υπερικοπές, παράθυρο για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων με προσφυγή στην διαιτησία. Στην Καθημερινή τώρα, η Ελλάδα για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ. Και μια αντίστοιχη φωτογραφία από τη χθεσινή νίκη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Σαμαρά, ο οποίος πέφτει να πανηγυρίσει με το Φάνι Γκέκα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η Εθνική Ελλάδας νίκησε την ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Κώστα Ρίκα σε έναν αγώνα νοκάουτ.
Δεξιά διαβάζουμε πως αναζητούν κρυφούς φόρους υπέρ τρίτων. Ζητείται η συνδρομή των πολιτών. Στους πολίτες λοιπόν απευθύνεται η κυβέρνηση για να εντοπίσει διάσπαρτους κρυφούς φόρους υπέρ τρίτων. Από χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορεί οπωσδήποτε να αναφέρει επώνυμα ή ανώνυμα τις χρεώσεις υπέρ τρίτων με τις οποίες επιβαρύνεται στις συναλλαγές του και να διατυπώνει την άποψή του. Ενώ αριστερά διαβάζουμε από τον Ανδρέα Λοβέρδο «Θυσία στο πολιτικό κόστος, τα πρότυπα πειραματικά σχολεία». Θυσία λοιπόν έγινε η αξιοπιστία των πρότυπων πειραματικών σχολείων. Ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, υποκύπτοντας σε πιέσεις ολίγων γονέων, άλλαξε τις προθεσμίες που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις εισαγωγής στα πειραματικά σχολεία, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε ορισμένους μαθητές, οι οποίοι δεν υπήρξαν τυπικοί, να συμμετάσχουν και αυτοί στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πώς εννοούν το κοινωνικό συμφέρον, συγκυβέρνηση και δικαιοσύνη. Το ένα χέρι αμείβει το άλλο. Η κυβέρνηση αποκαθιστά τη μνημονιακή αδικία για τους δικαστικούς, ενώ απορρίπτει τις ευνοϊκές αποφάσεις για τις άλλες ομάδες εργαζομένων. Επιλεκτικά λοιπόν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν κλάδους εργαζομένων με κριτήριο το ειδικό πολιτικό βάθος κάθε περίπτωσης. Χθες νομοθέτησε την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του μισθοδικείου. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε και εδώ αναφορά στην χθεσινή νίκη στο Μουντιάλ. Στους 16 λοιπόν με εντολή Σαμαρά γράφει από πάνω η φωτογραφία. Στην αριστερή στήλη της εφημερίδας των συντακτών διαβάζουμε για το χωροταξιακό νομοσχέδιο. Με πήγουσα διαδικασία, υψηλή τόνη στη Βουλή, το νομοσχέδιο εκχωρεί τα ιδιωτικά συμφέροντα για το περιβάλλον. Έκκληση του κύριου Λαφαζάνη στους κυβερνητικούς βουλευτές να αντισταθούν στη λαϊλασία. Καταγγελία Νικήτα Κακλαμάνη ότι δεν υπάρχει μνημονιακή δέσμευση για την επίγουσα διαδικασία. Ελεύθερη διαβάζουμε παρακάτω, Λαυρεντιάδης και Πάλης με εγγύηση 500.000 ευρώ. Στην Γερμανία τώρα, νέου τύπου Gastarbeiter, διαβάζουμε οι εργασιακές συνθήκες για τους μετανάστες στη Γερμανία, ακόμη και για τους επιστήμονες, όπως οι 2.500 Έλληνες γιατροί, κάθε άλλο παρά ιδανικές είναι. Νοσηλευτές από την Ισπανία αποκαλύπτουν ότι είναι παγιδευμένοι με συμβόλαια που προβλέπουν ότι αν αλλάξουν δουλειά, πρέπει να πληρώσουν στον εργοδότη τους ρήτρες έως και 10.000 ευρώ. Για τη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζουμε παρακάτω, το Άλσος και η Ζούγκλα. Με προπυλακισμούς εναντίον κατοίκων, μερικοί οπαδοί ματέωσαν τη δημόσια συζήτηση για το ρυθμιστικό σχέδιο και το γήπεδο της ΣΑΕΚ με την διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Ζούμε μαύρες μέρες για τη δημοκρατία στην πόλη μας, δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ο εκλεγμένος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Άρης Βασιλόπουλος. Συμβούλια διαβάζουμε παρακάτω διοίκησης για τα ΑΕΗ, αποκάλυψη τώρα. Πιστοποιητικό φρονημάτων ζητούν μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις για την επιλογή υποψηφίων Πριτάνιων τα Συμβούλια Διοίκησης των Ιδρυμάτων, όργανο που θεσπίστηκε με τον νόμο Διαμαντοπούλου σε ρόλο χωροφύλακα στα ΑΕΗ. Αποκαλυπτικές είναι οι καταγγελίες κομμένων και επιστολές παραιτήσεων ακόμη και μελών των συμβουλίων. Στην ελευθεροτυπία, πάνω-πάνω βλέπουμε για την νίκη της Εθνικής, όπως και οι περισσότερες εφημερίδες το έχουν σαν πρώτη-δεύτερη είδη στο πρωτοσέλιδό τους. Στη Βραζιλία λοιπόν ζούμε το όνειρο ξανά. Η Εθνική έβγαλε πάλι τους Έλληνες στους δρόμους. Στην Ελλάδα, συνεχίζουμε παρακάτω, οι μειώσεις μισθών κρίθηκαν συνταγματικές. Εξαθλίωση με τη βούλα του ΣΤΕ. Την ώρα που η κυβέρνηση επαναφέρει τους μισθούς των δικαστών στα προ-περικοπών επίπεδα. Μόνη ρογμή είναι η δυνατότητα προσφυγής στην διαιτησία. Και παρακάτω διαβάζουμε για τη νέα εκστρατεία για τα γλυπτά του Παρθενώνα που θα γίνει, την οποία ξεκινά το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη και η πρέσβυλα καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Αυτά και από την ελευθεροτυπία. Στην δημοκρατία περνάμε. Αυξήσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, τα ποσά αναβαθμό σε δικαστές. Δεν ξεκίνησε καλά ο Χαρδούβαλης. Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών προκαλεί την κοινή λογική. Φεδρεί εγκύκλιος λοιπόν για να μην πληρώνει το δημόσιο κανένας. Την έχουν διαβάσει άραγε, διερωτάται η δημοκρατία. Μόνο όσοι προσφέγουν ατομικά στη δικαιοσύνη θα ικανοποιούνται χρηματικά, λέει εδώ πέρα. Ενώ πάνω αριστερά διαβάζουμε για τον Θόδωρο Πάγκαλο πως δηλώνει υποφέρω
με τη σύνταξη των 1.800 ευρώ. Απίστευτο παραλήρημα από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ενώ δεξιά βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο που λέει δεν έβγαλε κιχ για τσάμιδες και βεροϊπηρώτες ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη συνεδρία του Λουξεμβούργου, όπου συμμετείχε ως υπουργός εξωτερικών για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Στην εμερεσία, η κυβέρνηση επαναφέρει το μισθολόγιο των δικαστικών στα επίπεδα του 2012. Βόμβα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ανατροπές στον προϋπολογισμό με δικαστικές αποφάσεις για μισθούς και συντάξεις. Ανοίγει ο δρόμος για ικανοποίηση παρόμοιων ετοιμάτων και από άλλες κατηγορίες υπαλλήλων και ειδικών μισθολογίων. Συναγερμός υπάρχει ωστόσο στο Υπουργείο Οικονομικών για τα αντισταθμιστικά μέτρα, ενώ το ΣΤΕ απέρριψε μισθολογικές διορθώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεξιά βλέπουμε τη νέα μαύρη τρύπα, 350 εκατομμύρια ευρώ για αναπροσαρμογή αποδοχών εν ενεργεία ένστολων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Και ακριβώς από πάνω διαβάζουμε για την αντεπίθεση, πώς βρίσκεται στην αντεπίθεση η Γερμανία, υπεραμείνεται της πολιτικής λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάχη βορρά λοιπόν και νότου στη Σύνοδο Κορυφής. Διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση η δημοσιονομική χαλάρωση. Στην Αυγή τώρα, μεγάλη εξόρμηση όλο το καλοκαίρι. Μέτωπο για τη ΔΕΗ, πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για συντονισμό κομμάτων, κοινωνικών φορέων και κινημάτων, με στόχο την αποτροπή της διάσπασης και της εκποίησης της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Ανοιχτή είναι η Δημάρ σε συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς από κάτω διαβάζουμε για τους μεγαλοκαρχαρίες και στις παραλίες των Κυκλάδων, καθώς τις δίνει για πώληση τις περισσότερες παραλίες το ΤΑΙΠΕΔ, με πρόσχημα την ανάπτυξη και την ίσπραξη εσόδων. Συνεχίζουμε παρακάτω με την Ισπανία, όπου διαβάζουμε πως βρίσκεται σε έξαρση η παιδική φτώχεια, καθώς ένα στα δύο παιδιά στη χώρα της Ισπανίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF. Και δεξιά διαβάζουμε για Μπαρζάνη, προς ανεξορτοποίηση είναι το Ιρανικό Κουρδιστάν. Την οποία αναξιωτοποίηση προανήγγειλε ουσιαστικά χθες ο Κούρδος ηγέτης Μασούντ Μπαρζάνη, λέγοντας πως το Ιράκ έχει περάσει σε φάση διάλυσης. Στον ριζοσπάστη βλέπουμε μειώνουν κονδύλια για παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Τη μείωση στα κατά 15 εκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ που αφορούν στο πρόγραμμα των παιδικών και έβρεφων υπηακών σταθμών, καθώς και, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης με αναπηρίες, ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εργασίας, κύριος Γκερκέρογλου, χωρίς καμία εγγύηση και το πρόγραμμα για βοήθεια στο σπίτι. Χιλιάδες λοιπόν λαϊκές οικογένειες θα αποκλειστούν και φέτος από προγράμματα, ενώ όσοι τυχεροί κερδίσουν μια θέση ενδεχομένως, να χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να κολύψουν το μειωμένο προϋπολογισμό. Συνεχίζουμε με την ναυτεμπορική και το Υπουργείο Οικονομικών, όπου βλέπουμε προσπάθεια να αποφευθούν ισοδύναμα μέτρα του 1 δισεκατομμυρίου λόγω ακυρώσεων. Δημοσιονομικός σκόπελος λοιπόν από δικαστικές αποφάσεις. Ενώ από κάτω συνεχίζουμε πάλι με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου βλέπουμε έκκληση για μεκπροπρόθεσμη υποβολή που δεν θα επηρεάσει την κοινωνική πολιτική. Έγκαιρες δηλώσεις με ρήτρα μερίσματος. Και παρακάτω έχει και για το σχετικό θέμα και μία συνέντευξη ναυτεμπορική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε στην Εσπρέσο με lifestyle κεντρική είδηση. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε για τα κοκτέιλ φαρμάκων τα οποία σβήνουν διαπαντός τον διαβήτη. Μια σημαντική είδηση λοιπόν από το χώρο της υγείας. Αριστερά βλέπουμε γερμανικό κόμπλεξ για την εθνική μας. Ενώ από κάτω την είδηση πως αποφυλακίστηκε ο Λαυρεντιάδης με εγγύηση 500.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους. Να δούμε τώρα και μερικές εξελίξεις από τον χώρο του αθλητισμού. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στη Sport Day σήμερα φυσικά τι άλλο την νίκη της Εθνικής. «Ναι Θεέ μου» είναι ο τίτλος, «Τι Πορτογαλία, τι Βραζιλία». Δύο τραυματισμοί, τρία δοκάρια και χρυσό γκολ στα 93 λεπτά. Σάμαρης και Σαμαράς είναι η σκόρα του θριάμβου. Δοξασμένη εμφάνιση από τους διεθνείς που συγκλώνησαν την Ιμφίλιο. Στην Goal News τώρα, πρώτο σέλιδο και εδώ η Εθνική, Ελλαδάρα, 2-1 με την Ακτή και Delirio.
ένας επενεκτικός τίτλος. Άγγλοι, Ισπανοί και Ιταλοί είναι σπίτι τους. Αλλά εμείς έχουμε ραντεβού την Κυριακή με την Κώστα Ρίκα στο Ρεσιφέ και φύγαμε για τους 8. Πρώτη πρόκριση στην ιστορία της απόμιλο του Μουντιάλ. Δεν είναι έπος, δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα με μπαλάρα από την εθνική μας στο κορυφαίο μάτς σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Στο φως των σπορ, μπράβο σας ρε μάγκες, η κατά πολύ ανώτερη χθες εθνική μας στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου με το 2-1. Ο Ανδρέας Σάμαρης πλασάρει υποδειγματικά τον Ιβοριανό goalkeeper και ανοίγει τον δρόμο για 1-0 και για τον θρίαμβο. Βλέπουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία. Στην πράσινη, Θεέ μου, είσαι Έλληνας, πατριώτες χαμογελάστε, χαρίστε, πανηγυρίστε, κάψτε το για τους ήρωες που προκρίθηκαν ως Έλληνες. Το φωνικό δεξιπόδι του Σαμαρά εκτέλεσε την ακτή ελεφαντοστού στις καθυστερήσεις, αποδίδοντας δικαιοσύνη και έστειλε στα ουράνια έναν ολόκληρο λαό. Τρία δοκάρια, δύο αναγκαστικές αλλαγές δεν λύγησαν την ελληνική ψυχή. Στην ώρα των σπορ, βλέπουμε, μας συγκλονίσατε, σας ευχαριστούμε, αθάνατη Ελλαδάρα. Και από κάτω βλέπουμε και επίσημα νέος τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, ο Σέρβος πρώην ποδοσφαιριστής της. Ήρθε πανέτοιμος λοιπόν ο Μπράκο Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ διαβασμένος στην πρώτη άμεση επαφή με τον Δημήτρη Μελισανίδη και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Έκανε ήδη τις προτάσεις του, αλλά συμφώνησαν πως δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη και θα δουλευτούν και άλλες περιπτώσεις για διάφορες θέσεις. Ψηλά είναι ο Κρυσάντους, χάνει το παιχνίδι για Μτζά ο Ερυθρός Αστέρας. Στον πρωταθλητή. Και εδώ αφιέρωμα φυσικά στην εθνική σε απίστευτο match thriller 2-1 την ακτή ελεφαντοστού. Σε αυτόν τον αγώνα Βραζιλία την έλεγαν την Ελλάδα. Ερχόμαστε, Κάμπελ, ερχόμαστε. 2014 όπως 2004. Τρελό μεθύση, θεή. Είναι εδώ πέρα η αναφορά για την εθνική μας από τον πρωταθλητή. Ενώ στον Γαύρο βλέπουμε πρόκριση θρύλος. Στους 16 το Μουντιάλ η Ελλαδάρα μας έγραψε ιστορία. Μπράβο σε όλους. Αλλά άλλη κλάση, Σάμαρης, Μανολάς, Χολέμπας και Μανιάτης. Με πέναλτι που δεν ήταν πάντως στο 93, ο Σαμαράς έκανε το απίστευτο, διαβάζουμε. Γκολάρα μετά όλα της ο Σάμαρης, που μπήκε αλλαγή και έκλεψε την παράσταση τώρα, και τώρα είναι η σειρά της Κώστα Ρίκα. Ενώ από κάτω διαβάζουμε πως έπεσαν οι μάσκες, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δώσει λύση στο θέμα των διεθνών, αλλά ο Βασιλακόπουλος στον κόσμο του, αποδεικνύοντας καθημερινά ποιος είναι ο στόχος του. Περισσότερο θα χαρεί για τη μορία του θρύλου παρά για την πορεία της εθνικής. Σας πήρανε χαμπάρι πλέον, καταλήγει ο Γαύρος για το συγκεκριμένο θέμα. Στην live σου περνάμε, ασύλληπτη μπαλάρα, ελληνική ψυχάρα και θρίαμβος απέναντι σε θεούς και δαίμονες. Είσαι μύθος, νέος έπος, στην καλύτερη εμφάνιση και στην κορυφαία επιτυχία της μετά το 2004. Η εθνική της καρδιάς και της μαγιάς ισοπαίδωσε τους Ιβοριανούς και πέρασε για πρώτη φορά στους 16 του Μουντιάλ. Και κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με τη γάτα. Μην παίξετε πριν διαβάσετε στο κυνήγι τρελών αποδόσεων. Σπουδαία παιχνίδια στην τελευταία αγωνιστική του 5ου και 8ου ομίλου. Σούπερ ανάλυση για κάθε παιχνίδι, μια ολόκληρη σελίδα για τον κάθε αγώνα του Μουντιάλ. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα στην γάτα. Να αφήσουμε τον έντυπο τύπο και να περάσουμε τώρα να δούμε και μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoungla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, όπου φυσικά και αυτό αναφέρεται στην χθεσινή νίκη της Εθνικής. Έπος λοιπόν είναι ο τίτλος, η Ελλάδα που ονειρεύεται στους 16 του κόσμου. Τρία δοκάρια και τέσσερις χαμένες ευκαιρίες την Κυριακή με Κώστα Ρίκα θα πάμε για φουλ στους 8. Την Κυριακή λοιπόν είναι ο επόμενος αγώνας της εθνικής μας. Περνάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στο Central Park της Αθήνας. Η επένδυση στο ελληνικό εκτιμάται ότι θα αλλάξει το παραλιακό μέτωπο και θα δημιουργήσει 50.000 θέσεις εργασίας. Ένα βίντεο και αναλυτικά και πλήρες φωτορεπορτάζ περιέχει για το συγκεκριμένο θέμα αυτό το πρωτοσέλιδο. Περνάμε και στο επόμενο τώρα, όπου βλέπουμε στο κόκκινο υδράργυρος, η Γενική Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγό με συμβουλές αντιμετώπισης του μήνυ καύσωνα. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και πώς μπορείτε να προφυλαχτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
διάβολο με το σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις απολογίες χθες που ξεκίνησαν των συλληφθέντων για το δεύτερο τόνο της ηρωίνης. Ενώπιον του ανακριτή λοιπόν και του εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, οδηγήθηκαν χθες το πρωί οι 6 από τους 14 συλληφθέντες για τη μεταφορά των 138 συσκευασιών με ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 986 κιλών και 600 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν με την συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων σε αποθήκη στο Κοροφή. Οι συλληφθέντες προσήχθησαν στον εισαγγελέα την Κυριακή βράδυ, όπου και πήραν προθεσμία να απολογηθούν σε τρεις ομάδες την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα απολογούνται ο 32χρονος Έλληνας μαζί με έναν 47χρονο υπήκοο του Ιράν, ενώ την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγείται και η 53χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να είναι η εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Θα δούμε τώρα για την συγκέντρωση των σχολικών φυλάκων που έγινε χθες στο Υπουργείο Μεταρρύθμισης. Συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποίησαν χθες οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την διαθεσιμότητα αλλά και το ενδεχόμενο των απολύσεων των συναδέλφων τους. Νέο σύστημα τώρα επιλογής προϊσταμένων θα γίνει στο δημόσιο. Κατατέθηκε στην Βουλή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, το νέο σύστημα επιλογής, όπως είπαμε. Βασικά στοιχεία είναι η κατάργηση της μοριοδότησης των στατικών χαρακτηριστικών των υπαλλήλων, καθώς και η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους υπαλλήλους για να πλαισιώσουν τις θέσεις ευθύνης και δημόσιας διοίκησης, με στόχο ένα δημόσιο, φιλικό και αποτελεσματικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα αναδεικνύει τα στελέχη, αυτά με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα. Με σταθερά λοιπόν στοχευμένα βήματα, χτίζουμε τη νέα δημόσια διοίκηση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δούμε τώρα τις δηλώσεις του κύριου Μαυραγάνη, ο οποίος λέει πως επιτυγχάνονται οι στόχοι ίσπραξης από τους φορολογικούς ελέγχους. Έχουν επιτευχθεί λοιπόν οι στόχοι για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο, αναφορικά με το ποσοστό ίσπραξης των μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων και του συνόλου των ελέγχων των φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, αναφέρει ο Υφυπουργός Οικονομικών κύριος Μαυραγάνης, σε έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο κ. Μαυραγάνης επίσης επισήμανε ότι ο στόχος του πλήθους των ολοκληρωμένων ελέγχων μεγάλου πλούτου και μεγάλων επιχειρήσεων έχει ικανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση σε ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηρωτήρη Εκατερινάρη, ο Υφυπουργός Οικονομικών επικαλείται τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το τετράμινο του 2014, στα οποία, όπως αναφέρει, παρατηρείται αυξητική στάση στα ποσοστά,
στα ποσοστά επίτευξης των παραπάνω στόχων. Όπως είπε ο υποψήφιος υφυπουργός, τα στοιχεία θα δημοσιευθούν σύντομα. Και τώρα θα αναφερθούμε στην χθεσινή νίκη της εθνικής μας με την ακτή Ελεφαντοστού. Η εθνική λοιπόν Ελλάδος έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος, που μέχρι σήμερα δεν είχε σκοράρει στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας, επικράτησε χθες με 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, χάρη σε ένα εύστοχο πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε στους 16, όπου την Κυριακή θα αναμετρηθεί με την Κώστα Ρίκα. Για να δούμε πλέον αν θα πάει στους 8. Η Γαλανόλευκη όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τους Ιβοριανούς στο μεταξύ τους τελικό για χθες και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, αλλά τους πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του Καστελάου της Βραζιλίας και πήρε το πολυπόθετο εισιτήριο με τον πλέον πανάξιο τρόπο, έχοντας 3 δοκάρια και 4 κλασικές ευκαιρίες. Από το έπος της Πορτογαλίας λοιπόν του 2004, η ελληνική αρμάδα συνεχίζει να γράφει ιστορία στη Βραζιλία το 2014 αυτή τη φορά. Οι πειρατές του Φερνάντο Σάντος κούρσεψαν την ακτή των ελεφάντων και πλέον βάζουν πλώρη για μια άλλη. Αυτή την ακτή της Κωσταρίκας, της παρέας του Τζόελ Κάμπελ, που κατάφερε μέχρι τώρα να παραμείνει αίτητη στην διοργάνωση, επικρατώντας τις Ουρουγουάες της Ιταλίας και μένοντας στο ισόπαλο 0-0 με την Αγγλία. Το 1-0 για την εθνική μας το έκανε ο Σάμαρης στο 42ο λεπτό και οι ελέφαντες ισοφάρισαν με τον Μπόνι στο 74ο. Ωστόσο, ο Σαμαράς με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έστειλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς και εκατομμύρια Έλληνες στα ουράνια των 16 του Μουντιάλ. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ποδοσφαιρικός θεός μας γύρισε 2 φορές την πλάτη πριν το πρώτο μισάωρο του αγώνα, αφού αποχώρησαν με αναγκαστική αλλαγή οι τραυματίες Κονέ και Καρνέζη. Θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο μας θέμα, το οποίο αφορά τα πανεπιστήμια της Στερεάς και τα λουκέτα τα οποία θα περάσουν. Κλείνει λοιπόν από την Δευτέρα και για μία εβδομάδα την ώρα, όπως φαίνεται, η κόντρα που δημιούργησαν τα οικονομικά προβλήματα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε λίγο. Έρχεται εδώ όλη η οικογένειά μας και φίλοι και γνωστοί. Σήμερα είναι το μνημόσυνο της αδερφής μου, το επίσημο της αδερφής μας. Έχουμε έρθει να καταδικάσουμε το ανθρωπόμορφο τέρας όχι μόνο για την πράξη που έκανε, αλλά και για αυτό που έκανε στο 2,5 μόλις παιδί της. Ό,τι έγινε, έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Θέλω η δικαιοσύνη να κάνει ό,τι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι το δικαστήριο θα απονείμει δικαιοσύνη, δηλαδή ισόβια στο κατηγορούμενο, για να δικαιωθούμε και εμείς σαν οικογένεια και να αναπαυθεί η ψυχή της αδερφής μας, Έφης. Ξανά από την αρχή, υπάρχει πλέον πραγματογνωμοσύνη από ψυχιάτρους. Επειδή είναι σε εξέλιξη υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το σημείο. Εγώ έχω πει από την αρχή αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης, που είναι μια τραγωδία σύγχρονη, που αγγίζει τα όρια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, εκτός από τον επίγειο άγγελο που χάθηκε, την ατυχή Θανούσα, υπάρχουν 2 νέα παιδιά, για τα οποία όλοι οι πρωταγωνιστές της δίκης, που είναι 2 οικογένειες που ενώνονται με αυτά τα 2 τα παιδιά, θα πρέπει να εξαντλήσουν όλη την υπομονή, να αποκτήσουν δύναμη από το Θεό και να δώσουν όλα τα αποθέματα αγάπης, διότι αυτά τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγάπης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να προκύπτει από αγαθές σχέσεις των 2 οικογενειών. Πολύ φοβάμαι ότι έχουν τραυματιστεί αυτές οι σχέσεις και όσοι συμμετέχουμε και όσοι παίζουμε ρόλο σε αυτή τη δίκη πρέπει να συμβάλλουμε την συμπεριφορά μας, με την σκέψη μας, με τη βοήθειά μας και την αγάπη μας, ώστε να ενώσουμε την κοινή προσπάθεια για το καλό αυτών των 2 παιδιών. Η δικονομία επιτάσσει όταν αναβάλλεται η εκδίκαση της υποθέσεως για τη διενέργεια ψυχιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία διατάχθηκε με την προηγούμενη απόφαση της 7ης Απριλίου του 2014, όλη η διαδικασία να γίνει από την αρχή. Δηλαδή να εξεταστούν όλοι οι μάρτυρες και να ενωθούν όλα τα έγγραφα τα οποία ανεγνώσαν και στην προηγούμενη δίκη. Τούτο διότι άλλαξε η σύνθεση του δικαστηρίου από τους ενόρκους αλλά και από τους δικαστές όταν αλλάζει. Πρέπει να γνωρίζουν όλη τη διαδικασία για να έχουν γνώμη για όλα. Δεν υπήρξε ένταση, υπήρξε δικονομικό για το δικαστικό σώμα απαράδεκτο. Προέκυψε κάτι το οποίο τουλάχιστον ήταν επιβεβλημένο από το συνήγορο υπεράσπισης πολιτικής αγωγής της οικογένειας της παθούσης,
να είχε ελέγξει κάτι το οποίο του το είπανε και μάλιστα με τρόπο απαράδεκτο. Κατά τη στιγμή που γινόταν η ορκοδοσία, δηλαδή που δινόταν ο όρκος των ενόρκων για τη συγκρότηση του μικτού όρκου του δικαστηρίου Καρπενησίου, η αδελφή της παθούσης πήγε στον συνήγορο υπεράσπισης πολιτικής αγωγής της οικογένειάς της και συνεχώς του έλεγε κάτι και μάλιστα σε έντονο ύφος και έγιναν κάποιες παρατηρήσεις. Ο συνήγορος μετά την δόση του όρκου έλαβε το λόγο και είπε ότι εγώ είχα στο αυτοκίνητο το δικό μου μέσα τρεις ανθρώπους άλλους με τους οποίους συνομιλούσα, εκ των οποίων οι δύο κληρώθηκαν ένορκοι. Αντιλαμβάνεστε πως προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα αξιοπιστίας και του θεσμού των ενόρκων αλλά και δική μου. Ζήτησε να εξεταστεί μάρτυρας και να βεβαιώσει αυτά αυτός που τα είπε και ενώ τα έλεγε η αδελφή, τελικά κατέθεσε η μητέρα η οποία ανασκεύασε και είπε ότι με είδαν να κατεβαίνω και να έρχονται από πίσω μου τελικά οι κύριοι αυτοί, τους οποίους βεβαίως και να σας πω την αλήθεια δεν τους γνώριζα καθόλου. Εκείνο όμως το οποίο βγήκε από όλη τη διαδικασία και ήταν απαράδεκτο για το δικηγορικό σώμα, αυτό το τονίζω, είναι ότι φάνηκε πως εγώ σαν δικηγόρος έκανα ενέργειες για να έχω επαφές με το σύνολο των ενόρκων, διότι δεν μπορεί τους δύο, άρα προσέγγισε όποιους προσέγγισε, για να προετοιμάσω την κρίση τους και να προκαταλάβω την κρίση τους ως προς την έκδοση της αποφάσεως. Αυτό ήταν, πιστεύω, προσπάθεια χειραγώγησης της κρίσης των δύο ενόρκων, η οποία τώρα αντιλαμβάνεστε, με τη σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, ότι ξέρεις, αυτούς τους είδαμε μαζί, έστω και έτσι όπως βγήκε, οι αρχαίοι λέγαν, φοβούτας διαβολάς καν ψευδισώσιν, τώρα τους δεσμεύουν ακόμα και αν μέσα βαθιά στη συνείδησή τους έχουν οποιαδήποτε θετική κρίση για τον κατηγόρο μου να φοβηθούν να την εκφράσουν, γιατί θα θεωρηθεί για αυτούς ότι με ροληπτούν. Αυτό επετεύθη. Θα μπορούσε ο συνάδελφος να ζητήσει εκείνη τη στιγμή διακοπή της δίκης. Προέκυψε, κύριε Πρόεδρε, κάτι, θέλω να το ελέγξω, να το ελέγξει και μετά να δημιουργήσει αυτό το θέμα, το οποίο πιστεύω ότι οδήγησε κυριολεκτικά στη χειραγώγηση της κρίσης αυτών των ενόρκων. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο θεσμό των ενόρκων. Πιστεύω ότι όλα στο τέλος θα κριθούν κατά τον όρκο που δώσαν οι δύο ένορκοι, ότι θα κρίνουν αμερόληπτα την υπόθεση αυτή. Ο κατηγορούμενος πάντως και πάλι παραδέχτηκε βέβαια, αλλά ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν είναι ο ίδιος, δεν ήταν ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Την προηγούμενη φορά, την 7η Απριλίου του 2014, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρπενησίου έκανε δεκτό το αίτημά μας μετά από μακρά διαδικασία αποδεικτική. Ξεκινήσαμε 9 το πρωί και 10 η ώρα το βράδυ. Απεφάσισε να αναβληθεί η υπόθεση για να διεξαχθεί ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Και λέω ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από ιατροδικαστές του καταλόγου του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Αυτοί τον εξήτασαν. Το αποτέλεσμα θα προκύψει σε λίγο στην ακροβατική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, δεν έχω δικαίωμα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό το θέμα. Τώρα, τι είπε ο κατηγορούμενος σχετικά με τον τρόπο που τέλεσε την πράξη του, ένα είναι βέβαιο. Σίγουρα δεν έχει φτάσει στο σημείο να συγχωρήσει τον εαυτό του για αυτό το οποίο έπραξε. Ο ίδιος δήλωσε και κάτι επανάληψη ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως έγινε αυτό, πως έφτασε σε αυτή την πράξη, πως οθήθηκε και από τι οθήθηκε σε αυτή την πράξη και μάλιστα είπε, σαν δεν ξέρω αν το ακούσατε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ήμουνα εγώ. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δίκη με την έννοια ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που είναι έντονο έγκλημα, έχει μια απήχηση αρνητική στην κοινωνία και όπως είναι γνωστό οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν και να ικανοποιούν το περιδικαίο αίσθημα. Υπό την έννοια αυτή η απόφαση που θα εκδοθεί είμαι βέβαιος ότι θα συμβαδίζει με τις κοινές αντιλήψεις. Είναι σαφές ότι το έγκλημα είναι έγκλημα ερωτικού πάθους. Αυτά τα εγκλήματα τα διαπράττουν άτομα με πυρπολημένη συνείδηση και με χειραγωγημένη σκέψη από έναν επιθετικό μονοειδεασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα άτομα είναι υπεράνω υποψίας όταν διαπράττουν το έγκλημα λίγα λεπτά πριν την τέλεση του εγκλήματος. Χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή σκληρότητα και απίστευτη βιαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δράστης επιφέρει πλήγματα ακόμα και όταν το θύμα έχει εκπνεύσει. Και αυτό είναι όμορο με την ομολογία του κατηγορουμένου, που στην απολογία του υπάρχει η φράση ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Αυτά τα εγκλήματα είναι ερωτικού πάθους
και φανερώνουν εκδίκηση υπό την έννοια ότι ο δράστης αντιδρά με πληγωμένο εγωισμό και με μια ατομική απόρριψη. Υποστηρίζουμε στο πλαίσιο αυτό, σε αυτή τη συγκεκριμένη δίκη, ότι υπήρχε ένα μονομερές αίσθημα, ένας ανεκπλήρωτος, ένας ατελής έρωτας του κατηγορουμένου για την ύφη του, οριοθετημένος όμως μέσα στο πλαίσιο που να μην παραβιάζει τις κοινωνικές συμβάσεις. Δεν γνωρίζουμε πολλές φορές στις ποινικές δίκες και σε αυτά τα εγκλήματα ποια είναι η ζωή του μυαλού του κατηγορουμένου, ποια είναι η εσωτερική του ζωή. Πολλές φορές υπάρχει ένα μείγμα, διαμορφώνεται και διαπλάσσεται μια τέτοια ψυχοσύνθεση του κατηγορούμενου που μπορεί να είναι τόσο εκρηκτικό και έφλεκτο το υλικό, ώστε από εκδίκηση να οδηγηθεί σε ένα απέσιο έγκλημα, σε ένα αποτροπιαστικό έγκλημα, όπως είναι το έγκλημα που δικάζουμε. Με την έννοια αυτή, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ο κάθε κατηγορούμενος, αλλά κυρίως εδώ και προηγόντως, είχε μέσα του μια εσωτερική καταβαράθρωση από γεγονότα προσωπικά του, είχε εισπράξει πολλές απορρίψεις, πολλές διαψεύσεις, πολλές ματαιώσεις, πολλές απώλειες, έζησε πολλά πένθη σε προσωπικό επίπεδο, διότι είχε αναγάγει την ύφη του σε ένα πρότυπο, γυναικείο πρότυπο, το οποίο ήθελε οπωσδήποτε με βάση αυτό να βρει κάποια σύντροφο στη ζωή του, στη ηλικία των 40 ετών. Δεν ξεπέρασε αυτό το πρότυπο, εισέπραξε απόρριψη, διότι η νύφη του πλέον δεν του άνοιγε την πόρτα και διέκοψε την επικοινωνία, δηλαδή έχουμε μια διακοπή μιας προηγούμενης κατάστασης και αυτό πυροδότησε τις εξελίξεις. Είναι... Είδαμε λοιπόν τη δήλωσαν οι δικηγόροι της υπόθεσης στο δικαστήριο που έγινε για την κοπέλα που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του κουνιάδου της τον Ιούλιο του 2013 στο στήρι της Βιωτίας μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της. Θα περάσουμε όμως τώρα από την Βιωτία στα ΤΕΗ Στερεάς, όπου εκεί πέρα ένταση σημειώθηκε για τα επεισόδια για την κατάσταση των ΤΕΗ. Σε ναυάγιο πήγαν οι συσκέψεις που έγιναν για να διευθετήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Κόντρα υπήρξε ωστόσο των πρώην των μελών που αποτελούσαν το Συμβούλιο για το λουκέτο που έχει μπει στα ΤΕΗ, όπως επίσης αντέδρασαν για το συγκεκριμένο θέμα και οι βουλευτές κυρία Μακρύ και Κουτσογιαννόπουλος. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε λίγο. Έλα πίσω το ΤΕΙ, θα ανοίξει! Δεν έχουμε ρασισμό! Θα ανοίξει το ΤΕΙ! Δεν θα κάνεις την πόδο, πάντρε! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Λάβε φίλοι! Σε ναυάγιο οδήγησε η πρωινή συνάντηση στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Στερεάς στη Λαμία που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου Ντίνου Αναστασίου. Πάνω από 1.000 φοιτητές βρέθηκαν στο αμφιθέατρο μαζί με εκπροσώπους φορέων, αυτοδιοικητικούς και βουλευτές. Η απέτηση των φοιτητών και όλων των καλεσμένων ήταν να ανοίξει το ΤΕΙ από σήμερα και να γίνει κανονικά η εξεταστική. Το πρόβλημα αυτό, ως πρόβλημα διαχείρισης δημόσιων οικονομικών, εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει τη ρίζα του στο πρώην ΤΕΙ Καλκίδας, που εκ μεταφοράς καλείται να αντιμετωπίσει το ΤΕΙ Στερεάς. Λόγω αυτονόητου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, συνεργάστηκε με τον πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Ρογητό, στην αναζήτηση ενδιάμεσης υποστηρικτικής λύσης. Η βοηθητική λύση την οποία βρήκαμε, είχε στόχο να δώσει στο ΤΕΙ Στερεάς, αφενός τη δυνατότητα κάλυψης τρεχουσών πιεστικών αναγκών, και αφετέρου χρόνο στους αρμόδιους να τακτοποιήσουν τις εκ νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Συνεπώς και σήμερα, με ενδιαφέρον αναμένω την πρόταση του αυτοδιοικούμενου ΤΕΙ, εντός του πλαισίου του οποίου οριοθετεί η υφιστάμενη νομοθεσία, για τη ριζική λύση του προβλήματος. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει καμία άλλη συζήτηση από εδώ και πέρα, αν δεν ανοίξει το ίδρυμα. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμη μια απόφαση τέτοια περί κλειστού ιδρύματος. Με κλειστά ιδρύματα δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μετά από εκεί και πέρα η διοίκηση με ό,τι προβλήματα υπάρχουν και στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα από εμάς να βοηθούμε και να επιληθούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι δικό σας θέμα, δεν είναι φοιτητικό θέμα, πώς θα διοικηθεί το ίδρυμα και πώς θα διοικηθεί. Το πρόβλημα υπήρχε. Αλλά όταν
ψηφίζαν και υποστηρίζαν πολλοί τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις τμήματων. Με το σχέδιο Αθηνά, και όταν μιλούσαμε για τις συνέπειες που θα έχουν στις σπουδές των φοιτητών, στην απώλεια του στοιχειώδους δικαιώματος να σπουδάσουν, τότε μας λέγανε ότι κάνουμε μικροπολιτική. Θέλω να κάνω μια έκκληση προς τον Πρόεδρο και προς τον Διοικητικό Συμβούλιο να μην σας χρησιμοποιούν σαν μέσο πίεσης. Να μην σας χρησιμοποιούν. Πρέπει να γίνει εξεταστική. Και δεύτερο, επειδή ακούω διάφορα για κοινωνικές ατασταλίες, να γίνει ΕΔΕ και να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Να γίνει ΕΔΕ και να τελειώνουμε. Αλλά αυτό είναι άσχετο με την εξεταστική. Είμαι ο νέος δήμαρχος Δευτείων Μεσαπίων που έχει τα τσαρνά. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν είμαστε εμείς οι πέτοι που σας ταλαιπωρούμε. Είμαστε, αλλά την ώρα είμαστε ένα ενιαίο ΤΕΙ. Και κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη λογική πρέπει να λειτουργήσουμε όταν αναλάβατε. Ξέρατε πολύ καλά τι έχει συμβεί. Θα σας παρακαλέσω πολύ η διοίκηση, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει συνέχεια. Και θεωρώ αυτό που κάνετε εις βάρος των φοιτητών μου και της... Γνωρίζουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ μέσα ότι οι έκτακτοι καθηγητές κάθε Παρασκευή κάνουν συνέλευση για να δούμε τι θα κάνουν και πώς θα πάρουν τα χρήματά τους. Αυτό άρχισε να γίνεται μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα τώρα θα κλείσει το ΤΕΙ. Πριν γιατί δεν κάνατε κάτι. Είμαι ο Νίκος ο Βασάνδρας από τα Ψαρά. Είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγικής Ομοσπονδίας Συλλόγων και είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος αποποιήθηκε τον ένα ρόλο που έπρεπε να έχει. Ο Πρόεδρος όμως επέμενε στην απόφαση της Ιγλίτου για να παραμείνει κλειστό για μία εβδομάδα το Ίδρυμα. Τα όρια αυτά εξαντλήθηκαν σήμερα, την Παρασκευή έφτασε σήμερα, το πούμε έτσι, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε με λύπη μας και με πάρα πολύ αγανάκτηση να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Οι εξετάσεις δεν σταμάτησαν και δεν θα σταματήσουν οι εξετάσεις για λόγους που νομίζω καθένας ότι σταματάμε για να κάνουμε απεργίες. Δεν είναι μακριά από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε το Ίδρυμα, παίρνοντας ρίσκο να πάρουμε 40 καθηγητές και πρώτα βρούμε 10. Μακριά λοιπόν από εμάς από αυτά και οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά, συμπληρωματικά μια εβδομάδα μετά. Μια εβδομάδα μετά θα γίνουν εξετάσεις. Αυτή είναι η αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν να προκληθούν επεισόδια και οι εκπρόσωποι των φορέων να αποχωρήσουν. Απειλήθηκαν επεισόδια με τους φοιτητές να ακολουθούν με οργή τον πρόεδρο του ΤΕΙ, ζητώντας του τώρα λύση. Είστε ένα άνδρος! Που πας ρε άνδρε! Είστε ένα άνδρος! Να ανάλεξεις να φτύλουσουνε! Όνιδος, ούρε, έσχος! Που πας ρε μάτε! Μαύρο φορούσα, έλα να πάρεις τα φτύλες σου! Μαυροπούλο ρε! Τελικά αποφασίστηκε σύσκεψη στο γραφείο του Προέδρου με αντιπροσωπεία φοιτητών. Κλειστό λόγω οικονομικών προβλημάτων θα είναι από την Δευτέρα και για μία εβδομάδα το ΤΕΙ στερεά στο σχέδιο Αθηνά που προέβλεπε τη συγχώνευση ΑΕΗ και ΤΕΙ. Χρειάστηκε μόλις ένα χρόνο για να αποκαλύψει την αρνητική του πλευρά και τις αδυναμίες του, αλλά και για να δικαιώσει όσους εξέφραζαν αντιρρήσεις. Τι κεραυνό συνεθρεί αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι από καιρό γνωστό. Έχει τεθεί βέβαια στο Υπουργείο, στα αρμόδια Υπουργεία, σε άλλους ανθρώπους που είναι τέλος πάντων στον χώρο της εκπαίδευσης, στον πολιτικό χώρο και γνωρίζουμε ότι το ΤΕΙ είχε προβλήματα από το αρχή της συγχώνευσης. Θα έλεγα από τα γεννητούργια είχαμε προβλήματα. Την ίδια ώρα διήστανται οι απόψεις για το Λουκέτο ακόμη και μέσα στο ίδιο το ΤΕΙ στερεάς.
Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς ζητάει το Ίδρυμα. Θέλει περισσότερο ρευστό? Θέλει, παραδείγματος χάρη, να του ανοίξουν τον προϋπολογισμό του και να του δώσουν το ρευστό που έχει μέσα? Θέλει να του δώσουν το ρευστό που έχει στις τράπεζες να το χρησιμοποιήσει? Θέλει εξτρά επιχορήγηση? Και πώς είναι αυτή η εξτρά επιχορήγηση? Είναι 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. 2 ή 3 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο. Τα εκατομμύρια δεν είναι μαρουλόφυλλα σήμερα. Θέλει το Ίδρυμα να γίνει διαγραφή εκαθάριση του παλιού ΤΕΙ Χαλκίδας? Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα, πολλές οι λύσεις και ακούγονται σπασμωδικά και ανακατεμένες. Έτσι, δεν είναι εύκολο κανείς να καταλήξει στο τι λύση πρέπει να δοθεί. Στο θέμα το ότι έκλεισε το Ίδρυμα, εγώ είμαι αντίθετος. Δεν έπρεπε να κλείσει το Ίδρυμα στην εξεταστική. Δεν μπορεί ξαφνικά να βγαίνει ένα email εχθές και να λέει από Δευτέρα δεν γίνονται εξετάσεις και τα παιδιά να απειλούνται με διαγραφές τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, να έχουμε τόσα παιδιά που περιμένουν να τελειώσουν να φύγουν και να δημιουργούν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας, Γιώργος Γιώφτσος, και εκλεγμένο μέλος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΙ Στερεάς, μίλησε στο ΣΤΑΡ και εξέφρασε την άποψη ότι στο Λουκέτο, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, συνετέλεσαν και μια σειρά άλλων προβλημάτων. Γιατί φτάσαμε εδώ, το πρόβλημα είναι σύνθετο, πολυεπίπεδο, φταίνε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δεν φταίει μόνο η συγχώνευση, φταίνε πολλά και διαφορετικά πράγματα, το ξαναεπαναλαμβάνω. Ανέφερε για παράδειγμα την πρόσληψη μεγάλου αριθμού έκτακτων καθηγητών την ώρα που το Ίδρυμα δεν είχε εξ αρχής τη δυνατότητα να τους πληρώσει. Σε τελική ανάλυση βέβαια η οικονομική αδυναμία του Ιδρύματος σε όλα, όμως τους έκτακτους ξέραμε πάρα πολύ καλά, αυτό κυκλοφορούσε μέσα στο Ίδρυμα από τον Οκτώβριο, ότι δεν πρόκειται αυτός ο κόσμος να πληρωθεί, διότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για να προσληφθεί αυτός ο κόσμος και για να αποζημιωθεί αυτός ο κόσμος. Δεν όταν... έπρεπε να προσληφθούν δηλαδή? Για να η έγκριση που είχε δοθεί ήταν μόνο για 10 άτομα πλήρους ωραρίου. Μπορούσες να προσλάβεις περισσότερους έκτακτους εκπαιδευτικούς εάν είχες διαθέσιμες πιστώσεις από τα αποθεματικά σου, ζητούσες ειδική έγκριση και έπαιρνες αυτή την ειδική έγκριση. Τότε ή πόσους πήρε αντί για το ΤΕΙ, νομίζω πήρε γύρω στους 35-40, κάτι τέτοιο. Δεν έχω ακριβή στοιχεία, δεν ανήκω στην διοίκηση. Φαντάζομαι τους πήρε γιατί θα ήταν και απαραίτητο, θα χρειαζόταν το προσωπικό αυτό. Κοιτάξτε, το από προσωπικό την άλλη, βέβαια, είναι απαραίτητο αν γιατί. Αν ξέρεις από πριν ότι δεν θα πληρωθούν, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δημιουργείς χρέη και δημιουργείς τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Όταν μάλιστα συντάσσεις προϋπολογισμό τον Γενάρη, όπου τα χρήματα που έχεις μέσα δεν επαρκούν να πληρώσεις για 2 μήνες. Πώς συνέταξες προϋπολογισμό, ήξερες από τον Γενάρη ότι δεν θα μπορέσεις να καλύψεις υποχρεώσεις σου. Το τι χρειάζονται, ναι, κατά την προσωπική μου άποψη χρειάζονται. Όμως στην πράξη σήμερα, για παράδειγμα, το ιαρενό εξάμεινο, το τμήμα φυσικοθεραπείας δεν έχει κανέναν έκτακτο εκπαιδευτικό. Διότι η πρόταση του τμήματος δεν εισήχθηκε προς συζήτηση στη συνέλευση για να δοθούν έκτακτη εκπαιδευτική. Άρα πώς το τμήμα φυσικοθεραπείας ένα εξάμεινο τώρα λειτουργεί μόνο με τους μόνιμους καθηγητές, οι οποίοι όλοι δουλεύουμε πάνω από το ωράριό μας για να μπορέσουν τα παιδιά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Άρα θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και με κοινό σκοπό και στόχο να γίνει βιώσιμο το Ίδρυμα και όχι να δημιουργούμε χρέη στα χρέη. Μάλιστα πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε επισημάνει εγκαίρως τους κινδύνους και είχε ζητήσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, κάτι που όμως τελικά δεν έγινε. Έπρεπε όμως πρώτον το Ίδρυμα να κάνει, μου επιτρέπετε την έκφραση, το κουμάντο του. Όταν εμένα μου μείωσαν το μισθό, μείωσα πολλά πράγματα στο σπίτι μου και τις εξόδους μου και τις διακοπές μου και τα ρούχα μου, πάρα πολλά πράγματα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το Ίδρυμα. Εάν τα χρήματα που πήρε πέρσι, φέτος, όποια ήταν αυτά, δεν μπορεί να ζει όπως ζούσε πριν, έπρεπε να πάρει μέτρα. Και μάλιστα για όσους ασχολείστε έτσι με τα κοινά, θα θυμάστε πριν ακόμα τη συγχώνευση, είχα τοποθετηθεί δημόσια γιατί μου είχε ζητηθεί και είχα προτείνει να γίνει ομόσπονδο τα δύο ιδρύματα, γιατί θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και είχα προτείνει από τότε στην κοινότητα τη δική μας ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Διότι μπροστά έρχεται και κεώνας. Πρέπει, δεν μπορείς να προφοράς μπροστά και να θες να είσαι αγαπητός σε όλους. Όταν γίνει μια συγχώνευση και αναλαμβάνεις το τιμόνι αυτής της συγχώνευσης, θα πάρεις μέτρα που δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα για όλους. Αλλά το βασικότερο θα είναι να κάνεις το Ίδρυμα βιώσιμο. Έτσι λοιπόν, όταν για παράδειγμα σου λέει πάρε αυτά τα χρήματα για καθαριότητα και δεν σου φτάνουν, έπρεπε καλώς ή κακώς να βρεις έναν τρόπο να κόψεις την καθαριότητα. Να λύσεις τις συμβάσεις αυτές, να προχωρήσεις σε νέες με λιγότερα χρήματα. Διότι διαφορετικά τι κάνουμε? Κάθε μήνα δημιουργούμε και άλλα χρέη. Ώρα 0 για το ΤΕΙ Στερεάς. Λίγες ώρες έμειναν για το Λουκέτο στο Ίδρυμα λόγω οικονομικών προβλημάτων που θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Θύματα οι σπουδαστές που εν μέσω εξεταστικής περίοδου βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα και κανείς δεν μπορεί να τους ενημερώσει για το μέλλον. Οι θύτες αναζητούνται. Σύμφωνα με τους βουλευτές Φθιώτητας Ελένη Μακρύ Θεοδόρου και Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο, το ΤΕΙ Στερεάς δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να κλείσει. Για μένα κακώς έκλεισε το ΤΕΙ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που περιμένουν εν αγωνίως να δώσουν τις εξετάσεις τους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι ξοδεύουν και θα πρέπει αυτό να το σεβαστούμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτό το κλείσιμο σε τι αποσκοπεί.
να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση και να πούμε ότι κατ' εξαίρεση και μέχρι να ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος και τα λοιπά θα είναι σταθερή η ροή προς τα άλλα ιδρύματα. Ωραία. Εάν είναι αυτό, δεν χρειάζεται να κλείσουμε. Επιρρύπτουν ευθύνες στην διοίκηση, όχι μόνο για την απόφαση του Λουκέτου, αλλά και για το γεγονός ότι τα οικονομικά προβλήματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Μακρύ, ήταν γνωστά, ας φρόντιζαν να τα λύσουν εγκαίρως. Τα προβλήματα του ΤΕΙ δεν είναι καινούρια, τα ξέρανε από την αρχή, τα ξέρανε και οι διοικούντες, θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θυμάστε πολύ καλά ότι μιλούσανε για το κομμάτι τουλάχιστον της Χαλκίδας για ένα αμαρτωλό ΤΕΙ. Να σας θυμίσω ένα βίντεο που είχε προβληθεί τότε με δηλώσεις της πρώην Υπουργού, της κυρίας Διαμαντοπούλου, που έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το ίδρυμα. Λοιπόν, όταν τα προβλήματα είναι γνωστά, θα έπρεπε να τα λύσουμε και όχι πάντα να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Το Υπουργείο παρόλα αυτά κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, έδωσε κάποια λύση έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά, μπορούν με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουν και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μπορεί να μην καλυφθούν όλες, αλλά νομίζω ότι θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος και από εκεί και πέρα και η συνέχεια. Δεν μπορεί να δημιουργούμε θύματα, ούτε μπορούμε να δημιουργούμε συνθήκες πιέσεως προς τρίτους για λάθη και παραλήψεις άλλων. Οι μόνοι που δεν μπορούν να υποστούν οτιδήποτε είναι οι σπουδαστές. Είναι γνωστό το θέμα. Έχει προκύψει από την κάκιστη οικονομική κατάσταση και διαχειριστική εικόνα του ΤΕΙ Χαλκίδος. Κάτι το οποίο ήταν γνωστό από χρόνια. Αυτά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τώρα θα πάμε στη δευτεροβάθμια. Τελευταία μέρα επιμόρφωσης ήταν η χθεσινή των διευθυντών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Εύβοια. Αναφορικά με το καθεστώς της αξιολόγησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ επιχείρησαν όχι τόσο το να μπλοκάρουν την διαδικασία, καθώς αυτή ήδη ολοκληρώνεται, αλλά να ενημερώσουν για τις τεκμηριωμένες εντάσεις τους. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδος. Αναγκαστικά να περάσουμε. Αναγκαστικά που περάσουμε. Στη δευτεροβάθμια τα σεμινάρια έγιναν όλα. Η συμμετοχή ήταν στο 90%. Σήμερα είναι το τελευταίο σεμινάριο και εκεί και πέρα ολοκληρώσαμε. Βλέπουμε ωστόσο ότι υπάρχουν αντιστάσεις από πλευράς εκπαιδευτικών. Θεωρείτε ότι δεν είναι ικανές να μπλοκάρουν την όλη διαδικασία? Μα τι λέτε τώρα, αφού έγινα. Είναι το τελευταίο σεμινάριο που κάνουμε σήμερα και συμμετέχουν οι διευθύντες όλοι. Κυρία Νίκα, τελευταία μέρα σήμερα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση και από ό,τι ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας με τη συμμετοχή της τάξης του 90%, άρα θεωρείται επιτυχής. Επιτυχής θεωρείται κατά την διοίκηση, τη στιγμή που καλεί τους διευθυντές μέσα σε μια περίοδο ιδιαίτερα επιφορτισμένη με εξετάσεις, με τράπεζες θεμάτων, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αδιαφορώντας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η διοίκηση έχει αλλάξει 4 φορές την πρόσκληση προς τους διευθυντές, διότι κάθε φορά βρίσκει το σωματείο μπροστά της. Αυτό δείχνει πανικό κατά τη γνώμη μας, δείχνει τρομερή αμηχανία και βεβαίως δείχνει και μια διάθεση να ολοκληρωθούν πάση θυσία τα σεμινάρια, διότι τα χρήματα από το ΕΣΠΑ πρέπει να εκταμιευθούν μέχρι τις 36. Είναι πολλά τα αργύρια. Πάντως η συμμετοχή από ό,τι βλέπουμε εδώ από πλευράς εκπαιδευτικών δεν είναι μεγάλη. Η συμμετοχή αντίστασης ενώ και ήδη η κυρία Καραμάνου έκανε λόγο για συμμετοχή της τάξης του 90%. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών δεν είναι μεγάλη, γιατί οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή είναι στα σχολεία τους σε διαδικασία εξετάσεων. Έτσι. Οι συνάδελφοι έχουν υποχρεώσει τα σχολεία με εξετάσεις πανελλαδικές και επειδή ο κλάδος κατηγορείται πολύ συχνά για
αμέλεια ή αδιαφορία απέναντι στους μαθητές. Αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν ή να αφήσουν τους μαθητές στην τύχη τους και να είναι στα έξω από τα σεμινάρια ή να είναι με τους μαθητές τους. Ολοκληρώνεται σήμερα η μετεμποδίων διαδικασία επιμόρφωση των διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ΕΛΜΕ Εύβοιας να πασχίζει λίγες μόλις ώρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του νέου Υπουργού Παιδείας με τη διοίκηση της ΟΛΜΕ, αν όχι να μπλοκάρει τη διαδικασία που ούτως ή άλλως ολοκληρώνεται, τουλάχιστον να ενημερώσει τους διευθυντές για τις ενστάσεις του κλάδου στο αντιπαιδαγωγικό περιβάλλον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ιδιαιτέρως δε μέσω της γνωστής ανθρωποφάγου ποσόστοσης, λαμβάνοντας πάντα στάση αναμονής δια πανενδεχόμενο εν μέσω θέρους όπως τους έχουν συνηθίσει. Θα μιλήσουμε ακριβώς για τα προβλήματα της αξιολόγησης, που στην πραγματικότητα δεν είναι αξιολόγηση αλλά αναξιολόγηση, καθιερώνοντας τόσες πολλές ποσοστώσεις και απαγορευτικές έτσι τιμωρητικές διατάξεις, οι οποίες ενοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς και δεν τους κρίνουν, δεν τους αξιολογούν. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να επισημάνουμε στους συναδέλφους διευθυντές να λάβουν υπόψη τους σε αυτό που θα ακολουθήσει, ώστε να πάρουν και την προσωπική τους ευθύνη. Θα απολυθούν κάποια άτομα από τα 15.000 που είναι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται για απόλυση. Κανένας δεν έχει τέτοιο σκοπό. Η αξιολόγηση γίνεται για βελτίωση διδακτικής και όχι για απόλυση. Είστε αισιόδοξοι, κυρία Καραμάνου, ότι τελικά θα ενισχυθεί και θα βελτιωθεί ο χώρος της εκπαίδευσης με πολλές απουσίες εκπαιδευτικών σε κέρυες θέσεις? Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξη για την παιδεία. Αλίμονο αν δεν ήμουν αισιόδοξη. Έτσι αλλιώς έχουμε να κάνουμε με μαθητές, με το νέο υλικό. Οπότε μόνο αισιόδοξοι είμαστε. Και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα βελτιώσουμε. Υπάρχουν. Πάντοτε υπάρχουν προβλήματα. Αλλά πάντοτε υπάρχει θέληση για να βελτιώνονται. Δεν πρόκειται για βελτίωση. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης προβλέπει αυτοβελτίωση της σχολικής μονάδας. Όταν, ας πούμε, ένας σύλλογος κάνει τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και επισημαίνει κάποια προβλήματα λειτουργικά, οργανωτικά κτλ., τα οποία χρειάζονται υποστήριξη, δομές, χρήματα, τα οποία δεν θα δοθούν από πουθενά και θα πρέπει μόνο σου, εσύ ως σύλλογος εκπαιδευτικών, να λύσεις τα προβλήματα ή να βρεις χορηγούς, που φαίνεται ξεκάθαρα από τη διαδικασία ως διευθυντής και ως σύλλογος διδασκόντων, τότε δεν μιλάμε για βελτίωση της εκπαίδευσης, μιλάμε για κατηγοριοποίηση. Όταν μπαίνουν δείκτες στην αξιολόγηση από το 1 μέχρι το 4, κατηγοριοποιούμε τα σχολεία για να δώσουμε στη συνέχεια, δεν ξέρω αν το έχετε δει που έχει κυκλοφορήσει, τα κουπόνια στους γονείς να συμπληρώνουν και χρήματα και ανάλογα να επιλέγουν το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί τους. Πάντως η κυρία Καραμάνου λέει ότι προβλήματα υπάρχουν, αλλά το σύστημα της αξιολόγησης σε αυτό έρχεται να κάνει, να τα λύσει τα προβλήματα και όχι να δημιουργήσει νέα. Η αξιολόγηση είναι αξιολόγηση τιμωρητική, έχει σκοπό τις απολύσεις, δεν έχει καμία προοπτική να βελτιώσει καμία δομή και αυτή τη στιγμή κινείται μέσα στη λογική των ποσοστώσεων. Βεβαίως ο καινούριος υπουργός ακόμα θολώνει τα νερά, δεν ξεκαθαρίζει το πλαίσιο. Το πλαίσιο το νομικό δεν είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις. Η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας δεν ξεκαθαρίζει, παραμεταφέρει προφορικές διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο, για τις οποίες δεν μπορεί ούτε η ίδια να δεσμευτεί. Πάντως, η τελευταία συνάντηση της ΔΟΕ με τον νέο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Λοβέρδο, ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι θέλει προτάσεις. Δεν ξέρω πότε η ΟΛΜΕ σχεδιάζει να κάνει μια συνάντηση μαζί του και αν έχει προτάσεις, κυρία Νίκα. Η ΟΛΜΕ έχει συνάντηση σήμερα στις 1 η ώρα με τον Υπουργό. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν προτάσεις. Οι προτάσεις αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Κινούνται πέρα από τη λογική των συγχωνεύσεων. Ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 22.000 αυτή τη στιγμή ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Όταν το έλεγε αυτό πέρυσι η ΟΛΜΕ, όλοι μιλούσαν για συνδικαλιστική προπαγάνδα. Έρχεται ο Υπουργός τώρα να το επιβεβαιώσει, αλλά η κατεύθυνση στην οποία κινείται το Υπουργείο δεν είναι η κατεύθυνση της κάλυψης των κενών, αλλά στην κατεύθυνση των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων, που θα μας βρει οπωσδήποτε απέναντι και αντίθετους. Αυτή η διαδικασία είναι ξεκάθαρα ταξική, ξεχωρίζει τα παιδιά και την κοινωνία πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν ταξική μέχρι τώρα, και από την άλλη οδηγεί σε κλείσιμο κάποια σχολεία και στην ιδιωτικοποίηση στην ουσία της εκπαίδευσης. Επόμενο βήμα από εσάς. Αρχίζουν και διακοπές τώρα. Και μέχρι πρώτη του Σεπτέμβρη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Δεν μιλάμε εμείς για διακοπές αυτή τη στιγμή. Με αυτά που ζούμε και αυτά που αναμένουμε και με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου να έρθουν μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε σε ετοιμότητα και δεν υπάρχουν διακοπές για εμάς αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς είναι μια περίοδος που πάντα τον τελευταίο καιρό οι διακοπές επιλέγονται από το Υπουργείο για να κάνει τα μεγάλα χτυπήματα. Εμείς θα είμαστε σε γρήγορση για να απαντήσουμε δυναμικά σε οποιοδήποτε νέο χτύπημα που έτσι κι αλλιώς το περιμένουμε. Δεν εφησυχάζουμε.
Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε στον χώρο του στηρισμού στη χώρα μας. Ένα πολύ ωραίο βίντεο από το Visit Greece με εικόνες από την καλοκαιρινή Ελλάδα, την χώρα της ευλογίας, όπως λέει χαρακτηριστικά θα δούμε. Θα δούμε τα κρυστάλλινα νερά, τους γραφικούς οικισμούς πάνω στο κύμα, τους φιλόξενους ανθρώπους και την περίφημη μεσογειακή διατροφή, τα οποία όλα αυτά προβάλλονται μέσα από το επόμενο βίντεο, το οποίο θα δούμε αμέσως τώρα. Πράγματι εντυπωσιακό το βίντεο που μόλις είδαμε από το Visit Greece. Θα περάσουμε όμως τώρα να δούμε και μερικές διεθνείς εξελίξεις. Στην Ουκρανία γίνεται εκεχηρία με ημερομηνία λήξης από τους αποσχιστές. Στο Ιράκ η κυβέρνηση εθνικής ενότητας ζητά η Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο ανησυχία υπάρχει για τις διώξεις των δημοσιογράφων. Στο Λίβανο έγινε επίθεση με παγιδευμένο όχημα. Και πάλι στις Κάλπες είναι επίσης και η Λιβύη μέσω χάους και βίας. Στη Βραζιλία γίνονται διαδηλώσεις και εκεί εν μέσω Μουντιάλ. Η Αργεντινή αναζητεί συμβιβασμό για να αποφύγει την νέα και για δεύτερη φορά χρεοκοπία. Στο Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Ρωσία να δεχτεί το ερμηνευτικό σχέδιο Πορονσέκο. Και τέλος βλέπουμε πως ο σφυρί βγαίνει ο ιατρικός φάκελος του Μίκαελ Σουμάχερ. Όλο αυτό το ρεπορτάζ από το Euronews. Ως το πρωί της Παρασκευής ανακοίνωσαν ότι θα σεβαστούν την εκεχηρία που πρότεινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσέγκο οι φιλορώσοι αυτονομιστές. Την ανακοίνωση έκανε ο Αλεξάνδρ Μποροντάι, αρχηγός της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ που αψηφά την εξουσία του Κιέβου. Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο να αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις για την ειρηνική επίλυση της κρίσης. Το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων που συνοδεύει τη μονομερή εκεχηρία περιλαμβάνει αποκέντρωση της εξουσίας, διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης μήκους 10 χιλιόμετρων στη μεθόριο Ουκρανίας-Ρωσίας. Καταφέραμε να επιλύσουμε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα και αυτό είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές. Οι πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει καταθέσει ο Πέτρο Ποροσέγκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να στηρίξει την ειρήνη στην Ουκρανία. Την αναγκαιότητα δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας επεσήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι κατά τη συνάντησή του με τον Νούρι Αλ-Μαλίκη στην πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη. Αν και επισήμως η Ουάσιγκτον όπως και οι Ευρωπαίοι δεν θέτουν ζήτημα απομάκρυνσης του Ιρακινού Πρωθυπουργού, ωστόσο θεωρείται ότι φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το χάος στη χώρα και την προέλαση των εξτρεμιστικών στοιχείων. Η στήριξη θα είναι εντατική και συνεχής. Αν οι ηγέτες του Ιράκ λάβουν τα αναγκαία μέτρα να ενώσουν τη χώρα θα είναι και αποτελεσματική. Θα επιτρέψει στις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να αντιμετωπίσουν τους εξτρεμιστές Ισλαμιστές με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία του Ιράκ, αλλά και στα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρης της περιοχής. Παρά την απόπειρα ανασύνταξης των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράκ, οι αντάρτες κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το δηληστήριο στην Μπαϊτζή στα βόρεια της Βαγδάτης, το οποίο πολιορκούσαν τις τελευταίες 10 ημέρες.
Από την ώρα που ξεκίνησαν τις επιθέσεις έχουν καταλάβει όλα τα συνοριακά περάσματα στη Μεθόριο με την Ιορδανία όπως και στη Συρία. Ομόθυμη καταδίκη προκάλεσαν οι αποφάσεις της Αιγυπτιακής δικαιοσύνης βάσει των οποίων τρεις δημοσιογράφοι του Αλτζαζίρα κρίθηκαν ένοχοι για διασπορά ψευδών ειδήσεων με στόχο την παροχή βοήθεια στην τρομοκρατική όπως έχει χαρακτηριστεί οργάνωση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Στις φωνές εκείνων που αντιδρούν είναι πλέον και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι βαθύτατα ανήσυχος με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στην Αίγυπτο για τη θανατική καταδίκη των 183 κατηγορουμένων και την πολιετή καταδίκη των δημοσιογράφων του Αλτζαζίρα. Οι διαδικασίες ξεκάθαρα φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα δεδομένα μιας δίκαιης δίκης και ιδιαίτερα έχουν ως αποτέλεσμα τις θανατικές καταδίκες, οι οποίες πιθανά υπονομεύουν τις προοπτικές μιας μακροπρόθεσμης σταθερότητας. Αναλυτές εκτιμούν ότι πληρώνουν το τίμημα της σύγκρουσης των Αιγυπτιακών αρχών με την ηγεσία του Κατάρ που έχει ταχθεί στο πλευρό του ανατραπέντος Μοχάμεντ Μόρση. Ως συνέπεια, από τις 3 Ιουλίου 2013 έχουν κλείσει τα γραφεία του Αλτζαζίρα στην Αίγυπτο. Τον δρόμο σκόρπισε καμικάζι στο κέντρο της Βηρητού. Ο δράστης κατήφθηνε το παγιδευμένο όχημα που οδηγούσε πάνω σε σημείο ελέγχου του Λιβανικού στρατού και πολύ κοντά σε καφετέρια όπου οι θαμώνες παρακολουθούσαν αγώνες του Μουντιάλ. Νεκρός είναι μόνο ο δράστης, ενώ τουλάχιστον 15 πελάτες της καφετέρειας τραυματίστηκαν. Η έκρηξη σημειώθηκε σε συνοικία που διαμένουν στελέχη της ΑΜΑΛ, οργάνωσης που συνδέεται με τη Σιητική Χεσμπολά. Σύμφωνα με τις δυνάμεις ασφαλείας, η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο αναλόγων περιστατικών το τελευταίο διάστημα λόγω της στήριξης των Σιητών στον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, αλλά και με αφορμή τις συγκρούσεις στο Ιράκ και την προέλαση των εξτρεμιστών Ισλαμιστών. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καμικάζι μέσα σε μία εβδομάδα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η Λιβύη ετοιμάζεται για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στη μετακαντάφη εποχή. Τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες είναι καθημερινές. Ωστόσο, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν πως θα εξασφαλίσουν την ασφαλή πρόσβαση στις κάλπες. Όσον αφορά την ασφάλεια, όλοι ξέρουν πως η Βεγγάζη είναι μια πόλη σε δύσκολη φάση και αντιμετωπίζει ειδικές συνθήκες. Η Κοινή Επιτροπή Ασφαλείας έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την εκλογική διαδικασία. Έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν 182 εκλογικά τμήματα, τους γύρω δρόμους και τις αποθήκες υλικού. Στις καθημερινές οδομαχίες της Βεγγάζης, κύριοι πρωταγωνιστές είναι οι Ισλαμιστές μαχητές και απέναντί τους στρατιώτες πιστοί στον απόστρατο στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Θεού θέλοντος, οι εκλογές αυτές θα γίνουν ομαλά. Η χώρα θα ηρεμήσει και θα προχωρήσουμε με τη ζωή μας, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ με όσα συμβαίνουν. Ο Λίβιος αποστάτης στρατηγός Χαφτάρ έχει εξαπολύσει επιχειρήσεις κατά των Ισλαμιστών. Οι μεταβατικές αρχές της χώρας όμως τον κατηγορούν για απόπειρα πραξικοπήματος. Οι κάλπες ανοίγουν το πρωί της Τετάρτης. Η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν και ο Ολλανδός Γκέρτ Βίλντερς απέτυχαν να συμφωνήσουν στη δημιουργία ενός συνασπισμού ευρωσκεπτικιστών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι αγεφύρωτο το χάσμα στα κόμματα της ακροδεξιάς. Αν δεν τα καταφέρουν μέχρι την προβλεπόμενη διορία, τότε χάνουν τα προνόμια, μεταξύ των οποίων η επιπλέον χρηματοδότηση και περισσότερος χρόνος ομιλίας της συνεδριάσης. Διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου αλλά και για την αστυνομική βία. Πολλοί από τους τουρίστες έβγαζαν φωτογραφία τους διαδηλωτές. Ένα από τα πανό που κρατούσαν έγραφαν ότι το πάρτι στα γήπεδα δεν αξίζει τα δάκρυα αυτών που ζουν στις φαβέλες. Είναι μια διαδήλωση κατά του Μουντιάλ και της αστυνομικής βίας. Ζω σε φαβέλα και 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες αστυνομικών. Ο γιος μου. Ο γιος μου σκοτώθηκε. Τον πυροβόλησαν στην πλάτη άντρες της αστυνομίας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν μετά από ανταλλαγές πυροβολισμών σε φαβέλα του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο ένας από τα θύματα ήταν αστυνομικός, ο οποίος εξέπνευσε στο νοσοκομείο καθώς είχε δεχτεί πυροβολισμού στο κεφάλι.
Διαπραγμάτευση με τις δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επιζητά η Αργεντινή για να αποφύγει την πλήρη αποπληρωμή ομολόγων που δεν κουρεύτηκαν. Τη Δευτέρα, ομάδα δικηγόρων θα καταθέσει ενώπιον του Τόμας Γκρίσα, του δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την απόφασή του, η Αργεντινή πρέπει να πληρώσει στο ακέραιο κατόχους ομολόγων που δεν μετείχαν στην αναδιάθρωση χρέους που ακολούθησε τη χρεοκοπία του 2001. Το ποσό υπολογίζεται σε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, η Αργεντίνικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία στις μεγαλύτερες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό σύνθημα «Η πληρωμή των αρπακτικών οδηγεί στη χρεοκοπία». Περιθώριο μέχρι την Παρασκευή και τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία προκειμένου να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο Ποροσέγκο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Λουξεμβούργο προειδοποιούν τη Ρωσία με αυστηρότερες κυρώσεις. Μέχρι την Παρασκευή θα μπορέσουμε να δούμε πώς η Ρωσία ανταποκρίνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο, πώς θα έχουν προχωρήσει οι συναντήσεις τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέτρα, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός William Hague. Στο Λουξεμβούργο προσήλθηκε ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Παύλο Κλιμκίν, για να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου στους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Στη ρωσική πλευρά, ενώ χαιρέτησαν την παύση πυρός από την Ουκρανία, διεξάγουν τον πόλεμο της προπαγάνδας με μεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κλείνουν τα σύνορα. Δεν ξέρω εάν οι Ρώσοι πολίτες κυκλοφορούν υπό κανονικές συνθήκες με τάγκ TAF-64. Αλλά πολίτες με TAF-64 περνούν τα σύνορα με την Ουκρανία. Και αυτό είναι προφανές σε οποιονδήποτε συνοριακό έλεγχο, είπε ο Σουηδός Υπουργός Καρλ Μπίλτ. Το ειρηνευτικό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός διαδρόμου για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους οι Ρώσοι μισθοφόροι αφού καταθέσουν τα όπλα, ενώ και οι αντάρτες καλούνται να καταθέσουν τα όπλα. Οι εκκλήσεις προς τη Μόσχα να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανικής κυβέρνησης μπορεί να αποδειχτούν ευσεβείς πόθη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ το περιέγραψε ήδη ως τελεσίγραφο. Θέλει να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τους αυτονομιστές. Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Ποροσέγκο έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Στο διαδίκτυο προς πώληση έχει βγει ο ιατρικός φάκελος του Μίκαελ Σουμάχερ έναντι τιμήματος που υπολογίζεται στα 50.000 ευρώ. Πρόκειται για κλεμμένα δεδομένα μετά το ατύχημα που είχε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1. Η οικογένεια απειλεί με νομικές συνέπειες στην περίπτωση που δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν τα έγγραφα. Στον χώρο του περιβάλλοντος τώρα θα πάμε στην Νέα Υόρκη, στην οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και 20 χρόνια ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των καυστήρων που χρησιμοποιούν βαριά βρώμικα καύσιμα με εναλλακτικές πηγές όπως το φυσικό αέριο. Οι υπηρεσίες υγείας εκτιμούν πως περίπου 800 άνθρωποι μπορεί να σωθούν ετησίως από τις βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις. Στη Νέα Υόρκη αυτό συνίσταται στη μάχη κατά της εθανόλης και της ρύπανσης. Στην πόλη έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα 20ετές πρόγραμμα αντικατάστασης των καυστήρων που χρησιμοποιούν ρυπογόνα καύσιμα με εναλλακτικές πηγές όπως το φυσικό αέριο. Οι υπηρεσίες υγείας εκτιμούν πως περίπου 800 άνθρωποι μπορούν να σωθούν ετησίως από τις βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα. Σε επίπεδο πρόληψης, εκατοντάδες δεν θα χρειαστούν νοσηλεία για παθήσεις όπως το άσθημα ή άλλα αναπνευστικά ή καρδιοαγγειακά νοσήματα. Επί δεκαετίες, 10.000 κτίρια χρησιμοποιούσαν την χειρότερη μορφή πετρελαίου θέρμανσης, προκαλώντας περισσότερη μόλυνση από όσο όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Νέας Υόρκης μαζί. Ένας νέος νόμος του 2011 έβαλε στο στόχαστρο τις κλάσεις του μαζούτα αριθμός 6 και 4 με σκοπό την απαγόρευση χρήσης τους το 2015 και το 2030 αντίστοιχα. Το 2030 αποτελεί έτος ορόσημο για την χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων είναι το φυσικό αέριο. Ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Νέα Υόρκη είναι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το Κολούμπια και η πόλη της Νέας Υόρκης αποτελούν ταυτόσιμες έννοιες. Πάντοτε αποτελούσαμε μέρος του ιστού της πόλης. Η ηγετική θέση σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση υπήρξε πάντα κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Για το Πανεπιστήμιο, το φυσικό αέριο ήταν μία από τις επιλογές που είχε και στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικό. Τελικά ήταν η σωστή απόφαση.
Όχι μόνο από περιβαλλοντικής άποψης, καθώς πρόκειται για ένα πολύ καθαρότερο καύσιμο που θα μειώσει τις εκπομπές σημαντικά, αλλά και επειδή περιορίζει τις ανάγκες συντήρησης των καυστήρων αλλά και του ίδιου του κτηρίου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα συνολικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τον περασμένο χρόνο, η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Νέα Υόρκη έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών. Ειδικοί υποστηρίζουν πως το φυσικό αέριο είναι η καλύτερη εναλλακτική πηγή, καθώς είναι καθαρότερο, πιο οικονομικό και εν αυθονία. Υπάρχει όμως το θέμα της αξιοπιστίας. Απλώς παίρνεις την ενέργεια από την πηγή όταν τη χρειάζεσαι και όχι όταν φυσάει ο αέρας ή όταν λάμπει ο ήλιος. Είναι διαθέσιμη επί 24ωρου βάσεως. Αυτό είναι το πρόβλημα με κάποιες από τις ανανεώσιμες πηγές. Παρά τις συνεχιζόμενες διαμάχες για την προμήθεια του φυσικού αερίου, η χρήση του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σταθερά ανωδική. Από το 2,8% που αντιπροσώπευε την περασμένη δεκαετία, αναμένεται 50% αύξηση μέχρι το 2035. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης εξετάζει την άρση της συμφωνίας που ισχύει εδώ και δεκαετίες σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης και την ενίσχυση του ευρωποιημένου φυσικού αερίου. Στον χώρο της εκπαίδευσης θα πάμε τώρα. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν το μέλλον της εκπαίδευσης και μία από τις λέξεις που χρησιμοποιούν αρκετά συχνά είναι η λέξη καινοτομία. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν της καινοτομίας οδηγούν στη Βοστόνη που βρίσκονται τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου όπως το Harvard, το MIT και το νέο μέλος του Ινστιτούτου WISE. Εδώ λοιπόν υποστηρίζουν τις καλές ιδέες όπως και το πρόγραμμα Τα ανθρώπινα όργανα σε τσιπάκια. Με αυτήν την καινοτονία μπορούν να αποφευχθούν για παράδειγμα τα πειράματα στα ζώα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Πολλοί άνθρωποι ζητούν μια νέα προσέγγιση της εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μάθησης στη σύγχρονη εποχή. Ερευνούμε μερικά παραδείγματα και ακούμε τη γνώμη των ειδικών. Όταν οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν το μέλλον της εκπαίδευσης, μία από τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν είναι η καινοτομία. Αυτό ισχύει και στο περίφημο Ινστιτούτο V στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποσκοπεί στην επαναστατική φροντίδα υγείας του 21ου αιώνα. Όλοι οι δρόμοι της καινοτομίας οδηγούν στη Βοστόνη. Πώς κάνουμε πραγματικότητα μία ιδέα μετατρέποντάς τη σε πραγματική συσκευή? 20 διευθυντές των κορυφαίων πανεπιστημίων της Γαλλίας συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Μασαχουσέτης, όπου βρίσκονται τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Harvard, MIT και το νέο μέλος, το Ινστιτούτο Βις. Το Βις κινείται σε δύο πεδία εξωπραγματικών καινοτομιών, κύτταρα, γονίδια και βιοτεχνολογία. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά στην Ανατολική Ακτή και την ψηφιακή εποχή. Ο συνδυασμός όλων αυτών είναι ένα πάθος για τους επιστήμονες. Είσαι υποχρεωμένος να συνεργαστείς με ανθρώπους με τους οποίους δεν θα δούλευες ποτέ. Και αυτό γιατί έχουν διαφορετική νοοτροπία και τεχνογνωσία. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο αιχμής αναφορικά με το τεχνολογικό μοντέλο που υπηρετούμε, το οποίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας δραματικά. Αναφορικά με τη διδασκαλία, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έρευνα. Θέλουμε να δούμε πώς δουλεύουν και πώς κάνουν τις εφαρμογές. Αυτό το νέο υλικό ενδέχεται να αντικαταστήσει το πλαστικό στη ζωή μας. Το έχουν ονομάσει Shrilk, μια ιδιόμορφη λέξη από τα αρχικά των δύο συστατικών που είναι κελίφι από γαρίδες και πρωτεΐνες μεταξιού. Πρέπει να σκεφτείς πώς θα απαρτίζεται η ομάδα των ανθρώπων που θα δουλεύουν συνέχεια μαζί και θα έχουν αλληλεπίδραση. Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους που ειδικεύονται στα μαθηματικά, τη φυσική, τη βιολογία. Δουλεύουν μαζί. Τους δίνει τη ελευθερία και οι πηγές να ερευνήσουν νέα πράγματα. Είναι παιδικό όνειρο η παρουσία μας εδώ. Είναι σαν να βρισκόμαστε στην Disneyland του επιστημονικού κόσμου. Το ΒΙΣ έλαβε εξ αρχής επιχορήγηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκε εκ νέου με το ίδιο ποσό. Εδώ υποστηρίζουν τις καλές ιδέες όπως το πρόγραμμα «Ανθρώπινα όργανα σε τσιπάκια». Με αυτή την καινοτομία μπορούν να αποφευθούν για παράδειγμα τα πειράματα σε ζώα.
Έχουμε για παράδειγμα έναν ανθρώπινο πνεύμονα σε ένα τσιπάκι. Έχουμε ένα σηκώτη, ένα νεφρό, ακόμη και μυελό των οστών. Έχουμε μια σειρά από βασικά όργανα σε αυτά τα μικροσκοπικά τσιπάκια που λειτουργούν όπως συμβαίνει και στο σώμα μας. Με αυτά μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας κυταρική και μοριακή ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο τη λειτουργία των ανθρώπινων οργάνων. Σε επίπεδο διασύνδεσης επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, το Ινστιτούτο Βις είναι πάνω από το Χάρβαρντ. Έχει διάβλο επικοινωνίας και πρακτικής με ένα από τα πιο σημαντικά νοσοκομεία στη Βοστόνη. Όπως συνέβη και με τη γαλλική αντιπροσωπεία, εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εδώ για να εξετάσουν αν αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί. Όσο έρχονται εδώ οι επιστήμονες, τόσο συνειδητοποιούν πόσο αληθινά καινοτόμο είναι το πρόγραμμα αυτό. Οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να κάνουν μια τέτοιου είδους έρευνα στην έδρα τους, επειδή έχουν προϋπάρχουσες δομές και εμποδίζονται από πολιτικές και άλλες δυνάμεις. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να φέρουμε τα πάνω κάτω στην επιστημονική γνώση. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε με σκοπό την ανατροπή και γι' αυτό είμαστε πολύ επιτυχημένοι. Οι επιστήμονες αυτοί που ενδέχεται να κερδίσουν βραβείο Νόμπελ διαμορφώνουν την επιστήμη, τη φαρμακευτική και την εκπαίδευση έτσι όπως θα είναι μετά από 15 χρόνια. Ο Σερ Κένεθ Ρόμπινσον είναι διακεκριμένος Βρετανός συγγραφέας και γκουρού στον τομέα της εκπαίδευσης διεθνώς. Ο διάσημος ομιλητής έδωσε συνέντευξη στην Aurora Veles και μίλησε για μερικές από τις επαναστατικές του ιδέες για το μέλλον της εκπαίδευσης. Τις ομιλίες του στο πλαίσιο του TED τις έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Σερ Κεν Ρόμπινσον θεωρείται μία από τις εξέχουσες φωνές της εποχής μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Η παραγωγός μας, Aurora Veles, τον συνάντησε στο Παρίσι και μίλησαν για ταλέντα, καινοτομίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις. Κύριε Ρόμπινσον, στο τελευταίο σας βιβλίο με τίτλο «Το στοιχείο» μιλάτε για την έννοια του ταλέντου. Μήπως το σχολείο γίνεται τροχοπέδι και αν ναι, με ποιο τρόπο? Το σχολείο μερικές φορές τα αγνοεί. Στο βιβλίο μου υποστηρίζω ότι όλοι μας έχουμε πολλά ταλέντα που μπορούν να φανούν και να εκδηλωθούν σε διαφορετικούς τομείς. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έμφαση στην επιστήμη των μαθηματικών. Κάποιοι άλλοι έχουν ταλέντο στον χορό και τη μουσική. Αντιλαμβάνομαι τα ανθρώπινα ταλέντα ως φυσικούς πόρους της γης. Τα σχολεία έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε πολύ επιφανειακές ιδέες και ικανότητες, ιδιαίτερα στις ακαδημαϊκές εργασίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές κάθονται και γράφουν εργασία τον περισσότερο καιρό. Δεν λέω ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. Δεν εκφράζουν όμως 100% τα ανθρώπινα ταλέντα. Τα σχολεία συχνά διαφορούν για τα πραγματικά ταλέντα των νέων και με την πρακτική που ακολουθούν ίσως να μην τα ανακαλύψουν ποτέ. Δημιουργικότητα είναι να αποτυπώνεις τη φαντασία σου σε μια εργασία. Αυτό είναι συνήθως μια ατομική διαδικασία που μερικές φορές προϋποθέτει συνεργασία. Νομίζω ότι η καινοτομία κάνει πράξη τις καλές ιδέες. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο για καινοτομίες και με αυτήν την προοπτική πρέπει να οργανώσουμε τα σχολεία. Για παράδειγμα, τα περισσότερα σχολεία είναι οργανωμένα αναμαθήματα. Χωρίζουν την ημέρα σε μικρές ενότητες. Κάθε 50 λεπτά χτυπάει το κουδούνι. Αν διευθύνεις μια επιχείρηση με τέτοιον τρόπο, θα χρεοκοπήσεις σε μια εβδομάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν οργανώσουμε τα σχολεία ή τις εκπαιδευτικές ομάδες με βάση τη φιλοσοφία των ασκήσεων που ζητάμε από τους μαθητές, τότε θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι πολλοί μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο. Έχουμε πολλές απώλειες και όλο και περισσότερα παιδιά παρακολουθούν κατοίκον διδασκαλία. Τι σημαίνει αυτό, ότι νοσεί το εκπαιδευτικό σύστημα? Θα επανέλθω στο παράδειγμα με την επιχείρηση που έφερα πριν. Αν έχω λοιπόν μια επιχείρηση και χάνω το 30% των πελατών μου κάθε χρόνο, ίσως να σκεφτώ ότι φταίω εγώ. Μήπως κάνω κάτι λάθος? Αν πρόκειται για εστιατόριο, μήπως φταίει το φαγητό? Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι πελάτες είναι χαζοί. Προσπαθείς να διορθώσεις το πρόβλημα, προσπαθείς να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που διώχνει μακριά τους ανθρώπους. Ένας καλός καθηγητής πρέπει να ενεργεί σαν αλχημιστής. Μπορεί να δημιουργήσει θαυμάσια πράγματα με πρωτογενές υλικό. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά κάνουν όνειρα και είναι δουλειά της εκπαίδευσης να τα κάνει πραγματικότητα. Next.
Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Παρίσι. Δεν έχει εισαγωγικές εξετάσεις, επίσημη μορφή διδασκαλίας και πρόγραμμα σπουδών. Πάμε να δούμε πως οι μαθητές στο λεγόμενο σχολείο 42 παρακολουθούν το μάθημα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Σάρλοτ πληκτρολογεί τον κωδικό για να μπει στο σχολείο. Είναι από τις πρώτες μαθήτριες που πήγαν σε αυτό το σχολείο που δεν διαθέτει μαθήματα, καθορισμένο πρόγραμμα και καθηγητές. Το σχολείο 42 ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον Χαβιέ Νιέλ, ο οποίος φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Σαρλότ δεν είναι διπλωματούχος. Παρ' όλα αυτά επελέγει ανάμεσα σε 70.000 αιτήσεις. Στο ίντερνετ έχεις πρόσβαση σε νέα θέματα. Σε γενικές γραμμές έχουμε 7 έως 15 ημέρες για να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Μας δίνεται ένα βίντεο και επεξήγηση για αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την εργασία. Στη συνέχεια εξαρτάται από εμάς να τελειώσουμε στην ώρα μας την εργασία. Μεταξύ των ένθερμων υποστηρικτών αυτού του νέου τρόπου μάθησης είναι ο Κιουάμε Γιαγνάνε, ο οποίος ανακάλυψε μια αντιστοιχία ανάμεσα στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στην ισχύουσα κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής στη Γαλλία. Οι αξίες που εφαρμόζουμε εδώ είναι ριζικά διαφορετικές από εκείνες που συνήθως διδάσκονται. Αυτό είναι όλο. Σήμερα υπάρχουν αξίες που διδάσκονται σε παιδιά που θα χρειαστεί να εργαστούν ατομικά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που απαιτείται στον ψηφιακό κόσμο. Οι καθηγητές έχουν ένα διακριτικό υποπτικό ρόλο. Σκοπός τους είναι να ενθαρρύνουν τους μαθητές να βρουν από μόνοι τους τη λύση πριν έρθει κοντά τους ο καθηγητής. Τα παιδιά μπορούν ακόμη και να ζητήσουν αξιολόγηση από έναν συμμαθητή τους. Οι καθηγητές ενθαρρύνουν τη συνεργασία. Ο 29χρονος Μαξίμ εργαζόταν ως προγραμματιστής και ήρθε εδώ για να ενισχύσει το γνωστικό του επίπεδο. Οι μαθητές διορθώνουν οι ίδιοι τις εργασίες τους. Διαθέτουμε ένα εσωτερικό δίκτυο που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τι χρειάζεται να διορθωθεί, πότε πρέπει να γίνει αυτό και ποιος είναι ποιος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και αν έχουν ασχοληθεί με το ίδιο πρόβλημα, πολύ σπάνια καταλήγουν στην ίδια λύση. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ανταλλαγής ιδεών ανάμεσά μας και μας κάνει να εξελισσόμαστε. Σήμερα, αν θέλεις να κάνεις μια νέα επιχείρηση, χρειάζεσαι ανθρώπους που να δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Στο υπάρχον σύστημα, έτσι όπως μεταφράζεται μέσα στην τάξη, αν έχεις γεννηθεί στο σωστό μέρος, μπορείς να πας στο σωστό σχολείο. Εξορισμού στο τέλος, βγάζεις ανθρώπους που εντός εισαγωγικών όλοι καινοτομούν προς την ίδια κατεύθυνση. Το σχολείο 42 είναι ιδιωτικό. Σε αυτό έχουν ελεύθερη πρόσβαση άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών, ανεξάρτητα αν έχουν αξιολογηθεί με εξετάσεις ή όχι. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά, πώς θα έχει διαμορφωθεί η εκπαίδευση στα τέλη του αιώνα? Μάθετε περισσότερα για τα σημερινά θέματα στη σελίδα μας στο διαδίκτυο. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής πριν μερικά χρόνια. Το 1983 το soundtrack από την γνωστή ταινία Flashdance ήταν για 2 εβδομάδες το νούμερο 1 στα αμερικανικά charts. Το 1983 οι πωλήσεις ήταν για 4 εβδομάδες στα αμερικανικά και βρετανικά charts με το άλμπουμ τους Synchronicity. Και το 2009 σε ηλικία 50 ετών έφυγε ο Michael Jackson. Θα ακούσουμε το κομμάτι του, το They Don't Care About Us, από τον δίσκο του History Past Present and Future Bukai του 1996. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς, με πολλά θέματα από την Ελλάδα, τον κόσμο, την τεχνολογία και το περιβάλλον. Καλημέρα σας. Okay, this is it. Inmates of CBRC, attend!